παρουσία δεκάδων μαθητών και μαθητριών από τα γυμνάσια και τα λύκεια του νομού Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε σήμερα η πρώτη φάση των σχολικών αγώνων στίβου στο Παγκρίτιο Στάδιο, με αρκετούς από αυτούς να εξασφαλίζουν τη συμμετοχή τους στη δεύτερη φάση του θεσμού. Ο αθλητισμός είναι κάτι το οποίο πρέπει να τον διαδώσουμε και εκτός σχολείου, όχι μόνο στο σχολείο αλλά και εκτός σχολείου. Υπάρχουν τα σωματεία που δουλεύουν τα παιδιά, υπάρχουν και οι συνάδελφοι φυσικής αγωγής που δουλεύουν στα σχολεία, στα δημοτικά, στα γυμνάσια, στα λύκεια. Μέσα από την προσπάθεια και το φιλότιμο των συναδέλφων να αναπτύσσεται ο υγιής αθλητισμός, ο οποίος πρέπει να μας συνοδεύει πάντοτε στη ζωή μας. Ο αθλητισμός είναι ζωή. Το νομός Ηρακλείου, που ανέκαθεν έχει διακρίσεις και υψηλού επίπεδου. Όταν λειτουργούσαν τα αθλητικά λύκεια, είχαν βγει πρωταθλητές Ελλάδος, συμμετείχαν 5 φορές σε παγκόσμια κύπελα. Από τη στιγμή όμως που καταργήθηκαν τα αθλητικά λύκεια, το φιλότιμο των συναδέλφων, το φιλότιμο των γονιών, που δεν ήθελαν έτσι τα παιδιά τους να μείνουν εκτός προπονήσεων, ασχολήθηκαν με τον αθλητισμό. Και στο στίβο έχουμε επιτυχίες, και στο ποδόσφαιρο, και στο μπάσκετ, και στο βόλεϊ. Αυτή είναι η πρώτη εκδήλωση για τα παιδιά αυτά, οι σχολικοί αγώνες. Οι ακαδημίες των συλλόγων εδώ του Ηρακλείου δουλεύουν πάρα πολύ καλά, γι' αυτό βλέπουμε και πολύ μεγάλη συμμετοχή στα γυμνάσια. Τα λύκεια λίγο κάπως ξεκαθαρίζουν τα πράγματα, διότι είναι αιτία η εξετάση των παιδιών, οι Πανελλήνιες. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι ο στίβος του Ηρακλείου και γενικά της Κρήτης πάει πάρα πολύ καλά. Οι σχολικές ομάδες του Ηρακλείου είναι σχεδόν κάθε χρόνο σε τελικούς, βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, τώρα που το 10ο λύκειο στα κορίτσια πήρε την τρίτη θέση, και συγχαρητήρια μας, μια και μου δόθηκε ευκαιρία. Αλλά ναι, ανεβαίνει συνέχεια το επίπεδο στο σχολικό. Ανεβαίνει και θέλει ακόμα, θέλει όμως. Θέλει μεγάλη προσπάθεια. Εδώ πέρα 5η συνεχόμενη χρονιά, 6η. Σχολικούς. Ωραία είναι. Καλά πάει μέχρι τώρα. Μπορούσε μεγαλύτερα. Εντάξει, προσπαθούμε. Στέλλα, στο ξεκίνημα μιας χρονιάς όπου ακόμη δεν είστε έτοιμοι, βέβαια. Ναι, έτσι είναι. Είναι ο πρώτος μας αγώνας. Τώρα μετριούνται ουσιαστικά οι δυνάμεις μας. Εντάξει, είναι δύσκολη χρονιά. Εμένα έτσι κι αλλιώς είναι η τελευταία μου χρονιά στο σχολείο. Οπότε είναι και ο τελευταίος μου σχολικός αγώνας. Εντάξει, με τα διαβάσματα, καλά μπορώ να πω ότι πήγε. Η πρώτη φάση των σχολικών αγώνων σήμερα. Πολύ κόσμος, πολύ θετικό. Καλή αρχή για τη σεζόν του ανοιχτού στίβου. Μια καλή προπόνηση για τα παιδιά. Υπάρχει συμμετοχή, υπάρχουν καλές επιδόσεις, βοηθάει και ο καιρός σήμερα, όπως είπαμε. Ελπίζουμε να έχουμε την ίδια συνέχεια και στην υπόλοιπη σεζόν. Σε αρκετά αθλήματα, στο πλαίσιο των σχολικών πρωταθλημάτων, έχουν ολοκληρωθεί οι αγώνες, καθώς υπάρχει και η πανελλήνια φάση, ενώ αξίζει να σημειωθεί η σπουδαία επιτυχία του 10ου Γέλη Ηρακλείου, το οποίο με την ομάδα κοριτσιών στο ποδόσφαιρο και με προπονήτρια την κυρία Μασέλη κατέκτησαν την τρίτη θέση στην Ελλάδα, εξασφαλίζοντας μάλιστα τα μπόνους εισαγωγής στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Επειδή συμμετείχα στην ομάδα πάνω μαζί με την κυρία Μασέλη, ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη διάκριση για τα παιδιά, τα δικά μας, τα κορίτσια, γιατί ήταν το 11ο λύκειο. Έτσι που τους δίνει μόρια για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και πέρσι τα κορίτσια αυτά είχαν έρθει δεύτερα στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν τι μας δείχνει αυτό, ότι πρέπει κάπου να συγκεντρώνουμε το ενδιαφέρον και να προσελκύουμε τα παιδιά τα οποία έχουν ικανότητες, για να όλα μαζί να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν ένα στόχος που είναι υψηλού επίπεδου. Η τριάδα, όταν ένα σχολείο μπει στην τριάδα, είναι μεγάλο επίτευγμα.